φροντιστήρια ανέλυξη. Άσκηση 3 της Β ομάδας. Θέλουμε στο πρώτο ερώτημα να αποδείξουμε ότι ο αριθμός ρίζα του κλάσματος 2 τρίτα και ρίζα του κλάσματος 3 δεύτερα όλο στο τετράγωνο είναι ρητός αριθμός. Να θυμηθούμε ότι οι ρητοί αριθμοί είναι όλοι όσοι μπορούν να γραφτούν στη μορφή κλάσματος μη διανή, όπου το μη και το νη είναι ακέραιοι αριθμοί, ανήκουν στο σύνολο Z δηλαδή των ακέραιων και με τον περιορισμό βέβαια ότι το νη είναι διάφορο του μηδενός. Λοιπόν, επομένως εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ταυτότητα. Είναι άθροισμα δύο τετραγωνών, επομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι η ρίζα του 2 τρίτα όλο μαζί στο τετράγωνο και φυσικά θα φύγει αυτή η ρίζα, συν το διπλάσιο γινόμενο 2 ρίζα του 2 τρίτα επί ρίζα του 3 δεύτερα, συν τη ρίζα του 3 δεύτερα όλο μαζί στο τετράγωνο. Οπότε, εδώ μπροστά βέβαια φεύγει η ρίζα με το τετράγωνο και κάνει 2 τρίτα. Στη μέση οι δύο αυτές ρίζες δεν φεύγουν, αλλά μπορούν να μπουν σε μία ρίζα, να γίνει 2 τρίτα επί 3 δεύτερα και δίπλα φεύγει η ρίζα 3 δεύτερα. Παρατηρούμε τώρα ότι εδώ μέσα γίνεται μια πολύ καλή απλοποίηση, το 2 με το 2 φεύγει αλλά και το 3 με το 3 φεύγει. Μας μένει στην ουσία η ρίζα του 1, η οποία ξέρουμε ότι κάνει 1. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βρει 2 τρίτα συν 1 συν 3 δεύτερα. Αυτός ο αριθμός τώρα μπορούμε βέβαια να κάνουμε ομόνιμα να γίνει ένα κλάσμα. Πάντως και από αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι είναι ρητός αριθμός ως άθροισμα ρητών αριθμών. Να δούμε και το δεύτερο ερώτημα τώρα που έχει κάτι παρόμοιο. Για τον αριθμό ρίζα α συν 1 δια ρίζα α και όλο στο τετράγωνο. Θέλει να αποδείξουμε πάλι ότι είναι ρητός, αν ξέρουμε ότι ο α είναι, όπως λέει στην εκφώνηση εδώ, θετικός ρητός. Ωραία. Κάνουμε πάλι ταυτότητα. Θα είναι λοιπόν η ρίζα του α και όλο μαζί στο τετράγωνο συν το διπλάσιο γινόμενο ρίζα του α επί 1 δια ρίζα του α και το τετράγωνο του δεύτερου, δηλαδή 1 δια ρίζα του α, όλο στο τετράγωνο. Που σημαίνει ότι εδώ μπροστά το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει, συν εδώ στη μέση γίνεται μια πολύ καλή απλοποίηση, το ρίζα α με το 1 δια ρίζα α απλοποιούνται, άρα μένει μόνο το 2, και η τελευταία ρίζα επίσης φεύγει με το τετράγωνο, μένει 1 δια α. Μπορούμε λοιπόν να πούμε και αυτός ότι είναι ρητός αριθμός, μια που ξέρουμε ότι ο α είναι ρητός, αυτό εδώ είναι άθροισμα ρητών, ως άθροισμα ρητών αριθμών, όπως άλλωστε έγινε και στο πρώτο σκέλος, έτσι και στο δεύτερο είναι άθροισμα ρητών αριθμών.